Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια πρόσμενη και πολύ δυσάρεστη είδηση που σκορπά θλίψη στο ελληνικό βόλεϊ και βυθίζει στο πένθος τον αθλητισμό γενικότερα. Ο Νίκος Σαμαράς, άλλοτε βολεϊμπολίστας της Ορεστιάδας, του Παναθηναϊκού και της Εθνικής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών από ανέβρισμα. Ο Νίκος Σαμαράς αισθάνθηκε έντονη διαθεσία σε σπίτι φίλων και λίγο πριν τις 4 το απόγευμα κλήθηκε ασθενοφόρο για να τον παραλάβει. Εκεί οι γιατροί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και διακομίστηκε. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή, ο Νίκος Σαμαράς άφησε στο νοσοκομείο την τελευταία του πνοή. Ήταν από τους σπουδαιότερους βολεϊμπολίστες όλων των εποχών στη χώρα μας. Πρόκειται για έναν παίκτη σύμβολο του ελληνικού βολεϊ που έφτασε μέχρι την 6η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 1994. Μετρούσε 25 χρόνια καριέρας σε μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Το όνομά του όμως συνδέθηκε με την Ορεστιάδα κυρίως, όπου άρχισε να δημιουργεί το μύθο του και για αυτόν τον μύθο θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Αθηνόδωρο Χατζηπαναγιώτου, έναν από τους ανθρώπους που πραγματικά συνέβαλαν τα μέγιστα και ο ίδιος, αλλά όπως επίσης και όλοι οι αθλητικοί παράγοντες της πόλης της Ορεστιάδας, για τον Νίκο Σαμαρά. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Χατζηπαναγιώτου και στο πρόσωπό του να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για την οικογένειά του, αλλά βεβαίως και για όλους όσοι γνώρισαν τον Νίκο Σαμαρά. Κύριε Χατζηπαναγιώτου, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Ορεστιάδα, από την Ορεστιάδα που πενθεί. Αναμφίβολα πρόκειται για μια είδηση... Από την Ορεστιάδα που όλοι αναρωτιούνται πώς αυτός ο αθλητής, ο άνθρωπος, κατέρευσε. Το μάθαμε και αυτή τη στιγμή είμαστε λυπημένοι, φίλοι, δίκαιο πόλη, άπαντες λυπόμαστε για ένα παιδί το οποίο χάρισε στην Ορεστιάδα πάρα πολλά. Πρώτον χάρισε στην πόλη της Ορεστιάδας το όνομα Βόλεϊ Σαμαράς Ορεστιάδα και ήταν απόλυτα συνυφασμένα πραγματικά. Ήσον Σαμαράς ήταν το άτομο το οποίο νομίζω συνέδεσε το βόλι του Εύρου και γενικότερα της Ελλάδος με κάτι το διαφορετικό. Ένα παιδί τελείως διαφορετικό που έπαιξε, πόνεσε για την ομάδα της Ορεστιάδας και η Ορεστιάδα παθήνες μου πονάει για τον Νίκο Σαμαρά. Κύριε Χατζηπαναγιώτου, είχατε επαφή στο μεταξύ χρονικό διάστημα με τον Νίκο Σαμαρά εσείς? Είχαμε. Και τώρα τελευταία πριν από 40 μέρες είχαμε βρεθεί και στην Ομοσπονδία. Σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είμαι της Ομοσπονδίας, είχαμε βρεθεί διότι ο Νίκος Σαμαράς ήταν και αυτήν τη στιγμή και αθλητής. Αγωνιζότανε στην Λίμνο και συνάμα και προπονητής. Το όνειρό του ήταν το νησί της Λίμνο να αποκτήσει μία ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστούσε και σιγά σιγά και αυτή. Με τα λίγα παιδιά τα οποία έχει, μάζεψε και έκανε μία ομάδα στη Λίμνο. Από την επαφή που είχατε και από τις συζητήσεις που είχατε με τον Νίκο Σαμαρά, δεν σας παραπονέθηκε ποτέ για προβλήματα στην υγεία του, έτσι δεν είναι? Ποτέ. Γι' αυτό και με πάρα πολύ κόσμο του Βόλη που με παίρνουν τηλέφωνο και όλοι αναρωτιόμαστε, ο κύριος Μπελιγράτης, ο πρόεδρος μας, ομοσπονδιακός Αχιλλέας Μαυρομάτης, ο Κώστας Χαριτονίδης, πάρα πολλοί αναρωτιούνται ή αν ξέραμε κάτι. Δυστυχώς ποτέ αυτό το παιδί δεν είπε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και μέχρι και τελευταία στιγμή ήταν μέσα στα γήπεδα. Η πληροφορία είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω, δεν κάνει ιατρία, ανέβρισμα. Το αντιλαμβάνομαι. Δυστυχώς. Κύριε Χατζηπαναγιώτου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Συμμεριζόμαστε το πένθος, αλλά βεβαίως και τον συγκλονισμό που νιώθετε, όπως όλοι μας ασφαλώς, από την είδηση την τραγική αυτήν, που θέλω να πιστεύω πως να είναι και η τελευταία για το 2013, το οποίο σαφέστατα με αυτήν την απώλεια δεν ξεκινά καλά, όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα για τη Θράκη. Συμφωνώ. Ας θυμόμαστε όλος ο κόσμος, η Ορεστιάδα και η Αλεξανδρόπολη, διότι ο Νίκος έπαιξε και στην Αλεξανδρόπολη, βεβαίως. Έπαιξε σε πάρα πολλές ομάδες. Ας θυμούνται έναν μεγάλο αθλητή. Ασφαλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να αλλάξουμε και κλίμα και να πάμε στο ζήτημα το οποίο απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, βεβαίως και το ΚΤΕΛ Εύρου. Ναι, μεν αλλά, έτσι λέει τουλάχιστον το Επιμελητήριο Εύρου, σχετικά με την μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ στην Αλεξανδρούπολη. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χριστόδουλος Τοψίδης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας πως η τοποθεσία που θα επιλαγεί για το νέο ΚΤΕΛ πρέπει να συμβαδίζει με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, αφού οι πελάτες του ΚΤΕΛ, εκτός από ταξιδιώτες, είναι και καταναλωτές. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Γιώργος Σούστογλου ζητά να αναλυθούν όλες οι προτάσεις σχετικά με τον τόπο της μετεγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που έχει ήδη το ΚΤΕΛ Εύρου. Ως έναν σημαντικό μοχλό κίνησης της αγοράς εκλαμβάνει το ΚΤΕΛ το Επιμελητήριο του Εύρου. Για το λόγο αυτό παίρνει θέση σχετικά με τη νέα του χωροθέτηση, ζητώντας να μην φύγει ανατολικά της πόλης. Το Επιμελητήριο Εύρου, η θέση που παίρνει είναι ότι θα πρέπει το ΚΤΕΛ να είναι στο κέντρο της πόλης. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν και οι συγγενειολόγοι και οι περιβαλλοντολόγοι, γιατί δεν πρέπει να δημιουργούμε προβλήματα στην πόλη. Πιστεύουμε ότι οι καλύτερες θέσεις είναι είτε εκεί κάτω που είναι ο σταθμός αμαξοστοιχίας, είτε εδώ στις αποθήκες που είναι πολιτισμού, διότι σε περίπτωση που απομακρυνθεί προς άλλη πλευρά θα υπάρχει πρόβλημα με τον εμπορικό κόσμο και τα εμπορικά καταστήματα. Σίγουρα θα βοηθήσει και η πλευρά της δυτικής πλευράς ως προς τα ξενοδοχεία και στο τουριστικό κομμάτι. Στόχος των αρχών πρέπει να γίνει η εκμετάλλευση του ΚΤΕΛ ως ενός ακόμη τρόπου για να έχει κίνηση η αγορά της πόλης, λέει το Επιμελητήριο, και όχι τα πολυκαταστήματα που εδρεύουν στην ανατολική της έξοδο. Σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να πάει το ΚΤΕΛ προς την ανατολική πλευρά, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εκεί είναι όλα τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Είναι η περιοχή που σε περίπτωση να μειχθούν θα έρθουν μόνο μεγάλες εταιρείες και δεν θέλουμε σε αυτήν την περίπτωση να δώσουμε άλλη βοήθεια και στα μεγάλα καταστήματα, διότι εμείς εκπροσωπούμε τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο... Εκπροσωπούμε όλες τις επιχειρήσεις του νομού Εύρου, αλλά οι επιχειρήσεις που είναι στο κέντρο, πιστεύουμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που πρέπει να βοηθούν περισσότερο από μια τέτοια πρωτοβουλία. Επί του θέματος, τοποθετείται και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Γιώργος Σούστογλου, ο οποίος σημειώνει ότι πρέπει να αναλυθούν όλες οι προτάσεις που υπάρχουν για το νέο χώρο του ΚΤΕΛ, ενώ ο ίδιος δεν απορρίπτηκε την πρόταση του ΚΤΕΛ για στέγαση του σταθμού στο δρόμο Αλεξανδρούπολης Χιλής. Να εξετάσουμε όλες αυτές τις προτάσεις και φυσικά και η πρόταση του ΚΤΕΛ, έπειτα και από πρόταση, να συμπεριληφθεί σε αυτές τις προτάσεις του Δήμου, την οποία την έκανε ένας δημοτικός σύμβουλος, προφανώς είναι μέσα στις προτάσεις που ήδη κατατέθηκαν από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, αλλά και φυσικά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γνωρίσουμε και την πρόταση που έχει καταθέσει το ΚΤΕΛ. Εσείς δηλαδή δεν είστε απριόρι αντίθετο στο να πάει το ΚΤΕΛ δυτικά της Αλεξανδρούπολης? Δεν θέλω να προδικάσω τίποτα αυτή τη στιγμή. Όλοι πάντως προσβλέπουν στη σύσκεψη που έχει προαναγγελθεί για το τέλος Ιανουαρίου και στην οποία αναμένεται να τεθούν επιτάπητος όλες οι προτάσεις. Τώρα πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί ειδικότερα τις σφαίρες και πιο συγκεκριμένα παιδιά και γονείς. Γυμνάσιο και Λύκειο Φερών. Στις 15 του τρέχοντος μήνα, 15 Ιανουαρίου, αναμένονται οι προκατέθουσες, θυμίζουμε, που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Λυκείου Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Μέχρι τώρα όμως δεν έχει γίνει ούτε καν η απαραίτητη προεργασία για την εγκατάσταση των κοντέινερς, με τους γονείς, τους μαθητές και τους καθηγητές να δηλώνουν ανήσυχοι. Μιλούμε για τις υποδομές που απαιτούνται προκειμένου να τοποθετηθούν επάνω οι προκάτ αίθουσες. Παράλληλα, οι συνθήκες στις προσωρινές αίθουσες δεν είναι ιδανικές, ενώ ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ετοιμάζει επιστολή προς τη Δημοτική Αρχή ζητώντας ενημέρωση και επίσπευση των διαδικασιών. Την άφιξη των κοντέινερς που θα αποτελέσουν τις αίθουσες του Λυκείου στις Σφαίρες περιμένουν οι γονείς, οι μαθητές και οι καθηγητές του Γυμνασίου και του Λυκείου της Πόλης. Με την ελπίδα ότι στη τέλος Ιανουαρίου θα μπουν στα προκάτ, μπορούμε να περιμένουμε ακόμη λίγο. Αλλά δεν βλέπω κάποια κίνηση και κάποια οργάνωση και αυτό είναι που μας αγχώνει και μας δημιουργεί πρόβλημα, ενώ είχαμε χαρί στην αρχή που μας είπαν ότι στις 15 θα έρθει. Δηλαδή, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι στις 15 έρχονται οι αίθουσες προκάτω, αυτό που είχα σαν ενημέρωση, με τους τεχνικούς οι οποίοι θα τις τοποθετήσουν και η προϋπόθεση μόνη είναι να είναι η βάση έτοιμη για να τοποθετηθούν. Έχουμε φτάσει στις 4 του μήνα, έχουμε μπροστά μας 9-10 μέρες και ακόμη δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εν τω μεταξύ, στο χώρο όπου στεγάζεται προσωρινά το Λύκειο των Φερών, δημιουργήθηκαν προβλήματα από τις βροχοπτώσεις των ημερών λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.